συνάδελφος και σύντροφοι, είμαι ο Μιχάλης Αβελγίτσης από την ίδια οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΕΓΑΡΙΟ με τον προηγούμενο ομιλητή. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μπορούμε και συνυπάρχουμε παρότι έχουμε διαφορετικές απόψεις με τον σύντροφο και περνάω κατευθείαν στο προκείμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφισσες και σύντροφοι, και συμφωνώ απόλυτα και με προηγούμενους ομιλητές που το έβαλαν, είναι ένα υπόδειγμα το οποίο διαπερνά αυτή τη στιγμή και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο ένα πρότυπο για την αριστερά. Γιατί σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή που έχουμε διανύσει 8 χρόνια τώρα, με όλες τις διακυμάνσεις, τα πισωγυρίσματα, έχουμε κάποιες κατακτήσεις και φτάσαμε με επιβεβαίωση στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση να καταγραφεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ελπίδα των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας. Και αυτό αποτελεί ένα υπόδειγμα και εξασφαλίζεται από τρία χαρακτηριστικά. Τα τρία χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ που από την αρχή είναι καταγραμμένα στο σκληρό πυρήνα του είναι η ριζοσπαστική πολιτική, η κινηματική δράση και η ενωτική συμπόρευση διαφορετικών ρευμάτων της αριστεράς. Αυτά τα τρία είναι ένα. Εάν κάποιο από αυτά τα τρία διασαλευτεί και έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, τότε τίθεται σε αμφισβήτηση η ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, σύντροφοι, είναι ένα ζήτημα το οποίο το καταλαβαίνουμε περισσότερο όταν δούμε τις επιθέσεις που δεχόμαστε από το αντίπαλο στρατόπεδο. Η κυβέρνηση σε καθημερινό επίπεδο προσπαθεί, στοχοποιεί το ΣΥΡΙΖΑ και κάνει ό,τι γίνεται για να πολεμήσει τα τρία αυτά χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ζήτημα το κινηματικό, ξανά και ξανά έρχεται και μας βάζει το δίλημα. Τα δύο άκρα είναι ο Ναζί της Χρυσής Αυγής και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα υποχωρήσουμε? Είναι της ίδιας διάστασης? Θα κρατηθούμε έξω από τις μαζικές δράσεις του κινήματος της οργάνωσης των αντιστάσεων που έρχονται σε αντιπαράθεση με αυτή την πολιτική που ισοπεδώνει σήμερα την εργατική τάξη και την κοινωνία? Όχι. Έρχονται ξανά και ξανά και μας λένε η θέση σας για την ακύρωση των μνημονίων, για την ακύρωση και την πάυση πληρωμών του χρέους, για τις θέσεις για τις τράπεζες. Μπορεί να μην μου βγάζει μέσα. Είναι ανέφικτα. Ευχαριστώ. Για τη φορολόγηση του πλούτου και του κεφάλαιου. Δεν γίνονται. Θα υποχωρήσουμε σε αυτά ή μένουμε με σαφήνεια σε αυτές τις θέσεις και τώρα σαν αντιπολίτευση και αύριο σαν κυβέρνηση? Συντροφέ. Και για το ζήτημα της ενωτικής διάστασης του ΣΥΡΙΖΑ, ξανά και ξανά έχει μάθει όλη η κοινωνία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνιστώσεις, έχει τάσεις. Έχει κομμάτια που αυτά διασφαλίζουν την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξασφαλίσουμε ότι τα διαφορετικά κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούν να εκφράζονται στο εσωτερικό του με τον τρόπο που επιθυμούν ή θα υποχωρήσουμε σε αυτή την πίεση? Συντροφέ. Η ενότητα δεν είναι χυλό, σύντροφοι. Η ενότητα είναι ενότητα διαφορετικών πραγμάτων. Είναι πρίκα μας και θα την κρατήσουμε για να οργανώνουμε την πολιτική συζήτηση στο εσωτερικό μας και όχι να την εκτρέπουμε σε υπόγειες διαβάσεις. Η αριστερά, συντρόφοι και σύντροφοι, έχει περιουσία, έχει και πολυτεχνία, αλλά έχει και συντριβές. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κάθε φορά. Την υπογραφή μας τη βάζουμε στα πολυτεχνία και δεν τη βάζουμε στις βάρκιζες. Συντροφέ.